Πρόκειται για την απόφαση και αντίληψη υποτελική γεσμενική. Είναι ολοφάνερο και διαφωνώ καθέτος με ελαφρά ροπή προς την οριζοντίωση μάλιστα που διατυπώνουν δυστυχώς ένα φονταμαλιστικό κήρυγμα περί υπεροχής του κοινού δημοσίου λόγου και εναντιώνονται δυστυχώς στην ιδία φρόνηση του Γιάννη Κυράστα, του τέστην στην ιδιωτικοποίηση. Η επιστήμη του κοινού λόγου είναι ιδιωτικό κατόρθωμα ιδιοφυώς εξατομικευμένων ατόμων, άνευ λογοληπτικής προέλευσης και χωρίς λογοδοτική προέλευση. Μα μάλιστα. Χαίρομαι που συμφωνείτε άλλωστε και για έτερων εκιβόλων λόγων ξινών κοινών των Μακεδόνων. Επιθυμώ να διατηρηθεί το λίμα Βούλγαρος ίσον Μπαοκάρα εις το λεξικόν Μπαμπινιώτου, για να μπορώ να αναμέλπω μετά από κάθε γκολάρα που ασφινώνομεν, όπως την Κυριακή στη Λεωφόρο, μετά από κάθε γκολάρα λέω που σφινώνομαι, επαναλαμβάνω, στους υπομείωνες γαυροβάζελους, το στοιχειρόν ιδιόμελον του καθημάς τρόπου, ή τι έτσι γάει η Βουλγαρία, έτσι γάει η Βουλγαρία. Νομίζω ότι έχουμε μπει στο ζουμί του θέματος, γι' αυτό να βάλουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτησή μας και τον κύριο Ανδρέα Ανδριανόπουλο. Θα μου επιτρέψετε και αυτή τη φορά να διαφωνήσω με την επιλογή του συνδιαλυγοζόμενου. Ο κύριος Ανδριανόπουλος πάντως είναι βαθύς γνώστης του θέματος οπλικά συστήματα από την Αμερική ή τη Ρωσία. Κύριε Ανδριανόπουλε, γεια σας. Γεια σας, Ζαχαρπούλη, γεια σας, κύριε Ζουράρη. Αποχωρώ. Πρόκειται για Αμερικανόβερ, τον Πούλη, που μπορώ να τον περιγράψω μόνο με τις φράσεις μου. Μαζέψε τον, κύριε Ζαχαρπούλη. Σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπήλιο δεν τον εχώριε, τα όρια διασκέλιζε, βουνού κορφές σε πίδα, χαράκι και μονολόγια και σε μια ξεκούνιε. Στο πίτσισμα έπιανε λαγού, στο πέταμα γεράκια του Νάκλο, και στο λάστρεμα τα λάφια και τα γρήγορα. Ναι, ναι, αλλά ο κύριος Ανδριανόπουλος έχει ξεκάθαρες απόψεις για το θέμα που αναλύουμε. Κοιτάξτε, κύριε Ζαχαρπούλου, και ο Ζουράρη διότι αντιπαρέρχομαι την παρουσία του εταίρου συμμελητή. Έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Βαλτιμόρης. Της Βαλτιμόρης, επαναλαμβάνω. Βάλ την εκεί που ξέρεις. Να θυμηθείτε, κυρία Ζαχαροπούλου, να την υποβάλω εγώ. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τι μου κάνεις, είναι. Τι σου κάνω, κάτσε να στην υποβάλω. Τι λέτε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κυρία Ζαχαροπούλου. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχει λοιπόν κάνει μια αναλυτική έρευνα το Πανεπιστήμιο της Φλόριδα. Του Φλόριδα δηλαδή. Σας παρακαλώ. Θα υποχρεωθώ να διακόψω, κυρία Ζαχαροπούλου. Σας παρακαλώ. Τι πράγματα είναι αυτά. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, σε μια ακόμη έρευνα του Πανεπιστημίου της Κολούμπια. Σας διορθώνω, της Μήνος. Ναι, ωραία, χαρακτηριστικό το επίπεδο σας η απάντηση. Κυρία Ζαχαροπούλου, επίσης στο Πανεπιστήμιο της Ματσατσούτσες. Ματσατσούτσες, επαναλαμβάνω. Ματσατσούτσες μπλε μας λέτε. Ναι, επίσης να τονίσω, κυρία Ζαχαροπούλου. Μονοπολείτε τη συζήτηση, είστε παχύ. Σας παρακαλώ, κύριε Ζουράρη. Γνώφος, δόφος και ζόφος. Σας παρακαλώ. Η σας ταυτοτική όχι, καλύτερα να είμαι κομμουνιστής σαν εσάς. Έμισος δηλαδή, θωμοτρόπος, το μαλέχνον και θωρίσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό το πανεπιστήμιο λοιπόν της Φιλαδέλφια το απορρίπτει. Μόνο το πανεπιστήμιο του Μπρομπονά δεν μας είπατε. Αυτό δεν θα το ανοιχτούμε τίποτα. Το πανεπιστήμιο λοιπόν του Μίτσιγκαν. Επαναλαμβάνω. Σε αυτό συμφωνώ. Επιτέλους, βρήκαμε ένα σημείο επαφής. Αυτό περίμενα από τον κύριο Ανδριανόπουλο και πλέον πιο ήρεμη να πούμε ότι η χρεοκοπία αυτού του ευρωπολτού και κοσμοκυλού είναι πια πρότυλα πράγματα. Αλλά οι μέτεροι ευρωπαϊκοί καταφέρνουν με τέτοιες επιδόσεις και ανεβάζουν την ευρωθυμηγία σε ύψη που θα ζήλευε ακόμα τη Βασίλισσα Ελισάβετ με του ανού μπομπών, φρομπαλαδάκια και την φτερία τη νεκροκεφαλή τη. Χαίρομαι που για πρώτη φορά τελειώνουμε με μια πλήρη ταύτιση των δύο συνομιλητών. Πραγματικά πλήρη ταύτιση.